αντιδράσεων συνέχεια για το πάρκο κροκοδίλων. Τι κι αν επισήμως ουδέμη αίτηση έχει υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές για ανάπτυξη του έργου. Το θέμα βρέθηκε σήμερα στη Βουλή με το Υπουργείο Υγείας να προειδοποιεί πως ο ιός του Δυτικού Νείλου παραμονεύει. Οι κροκόδιλοι, λόγω του ότι είναι μεγάλα ζώα και δυνητικά, μολύνονται από τον ιό. Έχουν την δυνατότητα να τον μεταδώσουν στα κουνούπια και αυτά με τη σειρά τους ενδέχεται να μολύνουν τον άνθρωπο. Άτομα άνω των 50 ετών με χρόνια προβλήματα υγείας είναι πιο επιρρεπείς να υποστούν τον ιό. Η αναφορά της κυρίας Κογιού ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος αναμένεται να αποτελέσει κλειδί για την παραπέρα πορεία του εγχειρήματος, με τις διαφορετικές προσεγγίσεις εντός Άχνας να παραμένουν. Εάν γίνει αυτόν το θεματικό πάρκο, η κοινότητά μας έχει την ευκαιρία να αναπτυχθεί. Θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων σε περίπτωση δραπέτευσης των κροκοδίλων που είναι ζώο σαρκοφάγο. Περιμένουμε από το Συμβούλιο μας να αλλάξει πλευρά, να έρθει στην πλευρά εναντίον του πάρκου. Ο κοινοταρχής Άχνας πάντως διαμηνεί πως καμία απόφαση για δημιουργία πάρκου ελήφθη και ξεκαθαρίζει. Ούτε γιατί αν βασανίζονται τα ζώα, όπως λένε κάποιοι ζωόφιλοι, δεν θα είμαστε εναντίον, αλλά αν υπάρχει θέμα υγείας, τότε μόνο πάνω από το πτώμα μας θα γίνει έναν τέτοιο πράγμα στην Άχνα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με εμπλεκόμενους φορείς, οι 80 τόνοι νερού που απαιτούνται ημερησίως για τη λειτουργία του θεματικού πάρκου αποτελούν απαγορευτική ποσότητα. Ειδικά μεσούσεις της λειψιδρίας που ταλαιπωρεί τον τόπο και την ώρα που οι περικοπές στην άρδευση θα επιφέρουν σωρία προβλημάτων στον αγροτικό κόσμο.